Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Infotainment, εδώ το μεσημεριανό μαγκαζίνο που ασχολείται με όλα τα θέματα της ημέρας. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα σύνταξης του zoungla.gr, όπου είναι ο Φίλιππος Καραμέτος, για να μας ενημερώσει τι έχει προκύψει ακριβώς με αυτό το λαβράκι, όπως γράφει και το ρεπορτάζ, που έβγαλε το ΣΔΟΕ, σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις του Γιάννη Πλούταρχου, Φίλιππε. Κύριο Πλούταρχο, εν πάση περιπτώσει, ήταν... Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εμείς προχωράμε το ρεπορτάζ. Περίμενε, Φίλιππε, γιατί δεν σε ακούσαμε από την αρχή λόγω τεχνικού κολλήματος. Όχι, μην ονειστείτε, τα παραλαμβάνουμε. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε όλους, καταρχήν. Μπορεί να βγάλουν λαβράκια το... η ελληνική του ΔΟΕ και όχι μόνο για γνωστό τραγουδιστή, όχι μόνο για γνωστό πολιτικό, όχι μόνο για γνωστό δικηγόρο, όχι μόνο για γνωστό καλλιτέχνη. Εμείς λέμε τα ονόματα. Δεν το ρεπορτάζ αυτό είναι. Και μπορεί οι άνθρωποι του ΔΟΕ να. Έχουν στα χέρια τους εκθέσεις τους προσματικούς ελέγχους για κάποια πρόσωπα τα οποία έλεγξαν για φοροδιαφυγή. Εμείς αποκαλύψουμε τα ονόματα και παίρνουμε τα εξώδικα. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, αυτό είπα πριν από λίγο. Για την περίπτωση λοιπόν του Γιάννη Πλούταρχου, επειδή δεν αναφέρθηκε κανένας, και να πούμε ότι από χθες το μεσημέρι με το που εκδόθηκε αυτό το μηνιαίο δελτίο του Σώματος Δίκους Οικονομικού Εγκλήματος για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Έγραφε μεταξύ άλλων γνωστός τραγουδιστής, γνωστός δικηγόρος κτλ. Το πρόσωπο λοιπόν αυτό είναι ο κύριος Πλούταρχος Ιωάννης Κακοσέως κατά κόσμο. Ναι, με αυτό το όνομα βέβαια δύσκολα κάποιος ίσως θα του πήγαινε το μυαλό. Ναι, δεν το κατάλαβε κανένας. Ναι. Εμείς το διευκρινίζουμε. Ο κύριος λοιπόν Πλούταρχος, ο Δημοφίλης Σαϊδός, στην περίοδο 2005-2011 δεν είχε εκδώσει φορολογικά στοιχεία ύψους ενός 1.985.000 ευρώ. Πρόκειται για έναν έλεγχο δεκαετίας, μας είχαν πει χθες κάποιες πηγές από το ΣΔΟΕ, με την κατάσχεση του σκάφους του υπήρχαν ενδείξεις ότι ο εν λόγω τραγουδίστης εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις. Τελικά, όπως προέκυψε, ο ελεγχόμενος δεν είχε εκδώσει φορολογικά στοιχεία 2 εκατομμυρίων ευρώ, θα κάνουμε πιστρόγγυλα και κάτι παραπάνω. Και βεβαίως ξέχασε να κόψει αποδείξεις για συναυλίες που πραγματοποίησε από την περίοδο μάλλον 2002 μέχρι 2010. Να σε ρωτήσω κάτι. Και πολλά ακόμα. Ναι, το ύψος της οφειλής, ας πούμε. Άσχετο, απλά καλλιτεχνικού χώρου, ας πούμε τον καλλιτεχνικό χώρο γενικότερα. Τουλάχιστον η Χαβαλά δεν ήταν 1.400.000 περίπου. Ναι, ήταν μια απόδοση ΦΠΑ πάλι, παρόμοιες περίπτωση, ή παράλληλη πάση περιπτώσει, αλλά ήταν. Οπότε θεωρητικά ήταν, σαν υπόθεση. Και με οφειλές προς το ΙΚΑ, έτσι. Ήταν και διάφορα άλλα κομμάτια μέσα. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ πιο σύνθετη η περίπτωση του. Ήταν πιο σύνθετη η περίπτωση. Ήταν πιο σύνθετη. Πάντως το ποσό είναι έτσι. Στα ίδια περίπου κειμένεται. Ναι, ναι. Και ιδιαίτερα υψηλό. Και αν θυμάστε, πριν από περίπου 2 εβδομάδες με 3 εβδομάδες, είχαμε βγάλει πρώτη και είχαμε φιλοξενήσει ρεπορτάζ για τον κύριο Τσαλίχη, που δεν έκοβε και ο ίδιος αποδείξει σε διάφορες άλλες συναυλίες του. Ναι. Τώρα λοιπόν έρχεται η σειρά του κύριου Πλούταρχου. Από ό,τι φαίνεται, σύνηθες φαινόμενο, ναι. Φίλιππε. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εσύ ή εγώ να μην το είχαμε υποψιαστεί. Έτσι. Mm. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Mm. Σωστά μιλάω. Ακριβώς. Απλά. Τώρα ερευνά το ΣΔΟΕ και βρίσκει στοιχεία. Και βρίσκει κάποια στοιχεία και από εκεί και πέρα, βάσει του πορίσματος που έχει εκδώσει, θα ακολουθούν οι σχετικές διαδικασίες για να καταλογιστούν και τα ανάλογα πρόστιμα. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση, Φίλιππε? Γίνεται κάποιος διακανονισμός, υπάρχει περίπτωση? Αλλά να πούμε ότι πριν φτάσουμε στο επόμενο στάδιο, ναι. Μέσω του δικηγόρου του, ο καλλιτέχνης μας διαμήνυσε ότι σέβονται την νομιμότητα και τους κανόνες δικαίου, αλλά δεν ανέχουμε αβάσιμους να διασύρουμε και να δημιουργούνται αντίθετες εντυπώσεις. Δηλαδή δεν το δέχεται. Και σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι και το ΣΔΟΕ, σε όλους αυτούς τους ελέγχους που εντόπισε αυτά τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής, απάντησε η σύζυγος του κυρίου Πλούταρχου, έτσι. Λέγοντας, η οποία μέσω πλήρως σαφώς ανέφερε ότι η υπόθεση είχε κλείσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε και ολοκληρώθηκε ο δεκαετής έλεγχος στα οικονομικά του. Ότι για την υπόθεση μία έκδοση αυτής των αποδείξεων αυτών ο σύζυγος τοποποιείται άδικα, είναι σαν, όχι σαν, το αρνούνται βασικά. Μάλιστα. Θεωρούν ότι η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα από εκεί πέρα έχει κάποιο δουλειό. Ότι δεν αρνήθηκε όμως ότι, Φίλιππε, δεν αρνήθηκε ότι υπάρχει αυτή η οφειλή. Απλά είπε ότι έχει διευκρινιστεί το θέμα, έχει ρυθμιστεί, δεν ξέρω τι. Ναι, ότι έχει κλείσει η υπόθεση. Τελειωμένη. Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Έχει ιδιαίτερη ενδιαφέρον και ιδιαίτερη σημασία να δούμε ποια θα είναι η επόμενη διαδικασία που θα ακολουθεί για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Ναι. Πάντως, το θέμα είναι ότι τώρα μπαίνουμε έτσι στην υπόθεση την ίδια, αλλά απορία είναι αυτή. Δεν είναι να πεις ότι ήταν μια επιχείρηση
ας πούμε, ο Μιχάλης Ασλάνης, ας πούμε, ο οποίος χρωστούσε εν γνώση του, δηλαδή υπήρχαν τα παραστατικά και υπήρχε μια οφειλή προς το δημόσιο, γνωστή προς αυτόν και γνωστή και προς το δημόσιο. Εδώ μιλάμε ότι δεν δηλώθηκαν κάποια χρήματα. Δηλαδή, είναι σαν, αυτή η υπόθεση πώς θα άκλεινε, δηλαδή θα πήγαινε, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα, ο Γιάννης Πλούταρχος στην εφορία και θα έλεγε ναι, γεια σας, ξέχασα, ας πούμε, να δηλώσω αυτά τα χρήματα και πώς θα είχε κλείσει. Αυτό γίνεται κατά κόρον. Και μισό όλο τον καλλιτεχνικό χώρο. Ναι, εκ των υστέρων. Δηλαδή, αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος του ΣΔΟΕ και έχει βρεθεί, ας πούμε, το έλλειμμα αυτό. Ακριβώς. Ναι. Και από εκεί και πέρα είναι και μια, έχουν μια ευθύνη μέχρι ένα σημείο και οι μάνατζερ, έχουν μια ευθύνη και όλοι αυτοί που διαχειρίζονται οικονομικά του. Και φυσικά ο ίδιος ο καλλιτέχνης σίγουρα λαμβάνει γνώση ότι κάνει κάτι παράνομο. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, επειδή ποτέ δεν υπήρχε έλεγχος, ποτέ δεν είχε διευθυνθεί κανένας και επειδή τώρα αρχίζουν κάποιες έρευνες οι οποίες εντατικοποιούνται, βρίσκουμε και τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά δηλαδή δεν είναι τωρινά. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι ξεκίνησε το 2002, για παράδειγμα. Οι πληροφορίες μας από το δικαστικό ρεπορτάζ τι λένε, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό? Όχι, από το μόνο που περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι το ΣΔΟΕ. Να απαντήσει, αν έχει κλείσει η υπόθεση ή όχι. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί να θυμίσω και όλο τον κόσμο, υπάρχει και το χθεσινό ρεπορτάζ της εκπομπής για τον Οστύπος, που δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση του κ. Μητρόπουλου, που ήταν ο δικηγόρος. Ήταν δηλαδή μια περίπτωση μέσα σε όλες τις υπόλοιπες που περιλάμβανε το αναλυτικό δελτίο του ΣΔΟΕ χθες. Και ήταν και ένας δικηγόρος, ο οποίος δεν είχε κόψει την γνωστή απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Όλες τις βέβαια αυτό το ποσό το κοστολογεί το ΣΔΟΕ ως 1 εκατομμύριο ευρώ, δολάρια. Και φυσικά η υπόθεση αυτή αφορά τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι για μια υπόθεση κληρονομιάς, αφορά μάλλον μια υπόθεση κληρονομιάς, mm-hmm. που έλαβε χώρα πριν 14 ολόκληρα χρόνια. Και φυσικά οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ τον Μάρτιο 2013 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι από το 1999 ο κύριος Μητρόπουλος δεν είχε εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλου φορολογικού στοιχείου σε αυτό το χρηματικό ποσό. Μάλιστα. Και φυσικά και ο ίδιος ο κύριος Μητρόπουλος, ο οποίος χθες είχε συνομιλήσει με όλη την δημοσιογραφική ομάδα, είχε πει πως και αυτή η υπόθεση είχε κλείσει. Έλατε που όμως το ΣΔΟΕ θεωρεί ότι η υπόθεση δεν είχε κλείσει και η ανακοίνωσή του είναι ακριβώς μέσα στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο του Ξενοβραδινού, πρωτοσέλιδο του Zoom.gr. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Θα δούμε λοιπόν την εξέλιξη αυτού του θέματος και την τελική ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Πάντως, ότι θα συμφωνήσετε σίγουρα μαζί μου ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί ότι γίνεται. Αν σκεφτείτε λίγο και αν θυμηθούμε όλοι μαζί αυτά τα υπέρογκα ποσά ή τις υπέρογκες αμοιβές που παίρνανε τραγουδιστές και καλλιτέχνες για μία μόνο εμφάνιση, είτε σε νυχτερινό κέντρο είτε στην επαρχία, νομίζω ότι όλοι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί και κάποια χρήματα να μην δηλωνόντουσαν κτλ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στο Σύνταγμα, έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου έχουν μαζευτεί από το πρωί οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Σωτήρη, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Σωτήρη. Καλησπέρα, Κύμα, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου πριν από πολύ λίγο τελείωσε η συνάντηση μεταξύ των εργαζόμενων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Χατζηδάκη, καθώς να πούμε ότι παραμένουν οι εργαζόμενοι, περίπου 200 εργαζόμενοι του ναυπηγείου Σκαραμαγκά επί 18 μήνες απλήρωτοι και μάλιστα σε καθεστώς περιτροπής εργασίας, και από την 1η Οκτωβρίου λύθηκε η απόφαση της αναστολής της λειτουργία των ναυπηγείων. Καταλαβαίνετε και ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και βεβαίως απλήρωτη και χωρίς δουλειά οι 300 εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Αυτό που τους υποσχέθηκε ο Υπουργός είναι ότι θα λάβουν, εκταμείευκε ήδη μάλλον από το Υπουργείο Οικονομικών, ένα επίδομα για τον καθέναν από αυτούς, και μέχρι τα τέλη του μήνα θα προχωρήσει ο Υπουργός σε συνολική λύση σχετικά με το θέμα των ναυπηγείων. Δεν διευκρίνησε όμως ο Υπουργός ποια λύση θα είναι αυτή. Πριν από τη συνάντηση όμως, να σου πω ότι είχαμε επεισόδια και δυστυχώς βιοπραγίες εδώ έξω από το Υπουργείο, καθώς οι περίπου 300 ναυπηγοί που πραγματοποίησαν πορεία από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα είχαν κλείσει εδώ την οδό Συντάγματος. Οι αστυνομικοί, αρκετές διπλές ομάδες εδώ, έλαβαν εντολή να τους απομακρύνουν από τον δρόμο προκειμένου να δοθεί και πάλι η κυκλοφορία. Αντιστάθηκαν οι ναυπηγοί και δυστυχώς οι αστυνομικοί έκαναν χρήση κλοπ, και με τη χρήση των ασπίδιων τους, μάλλον, και χρήση κλοπ,
πέσαν κάποια χτυπήματα σε 5-6 από τους ναυπηγούς, οι οποίοι και αυτό ήταν κάτι το οποίο τους εξόρισε. Ναι. Ετοιμάζονται μάλιστα κάποιοι από αυτούς να προβούν σε μηνύσεις προς τον νικητή των ΜΑΤ εδώ, ενώ ανέφεραν και το περιστατικό στον Υπουργό, τον κύριο Φετιδάκη, ο οποίος τους είπε ότι θα ρευνήσει και ο ίδιος το περιστατικό, καθώς μιλάμε για μια καθόλου ειρηνική πορεία που δυστυχώς σημαδεύτηκε από αυτά τα δύο επεισόδια, τα οποία δεν οδήγησαν ευτυχώς δυστυχώς σε κάποιο τραυματισμό. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η πορεία, η συγκέντρωση των εργαζομένων του ναυπηγείου είχε τέτοια εξέλιξη. Πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται εδώ και πάρα πολλούς μήνες απλήρωτοι και στην αβεβαιότητα, διότι η επίσημη απάντηση δεν υπάρχει καμία, Σωτήρη. Επανειλημμένως έχουν διαμαρτυρηθεί, έχουν κάνει πορεία, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό. Χωρίς όμως να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό, χωρίς να έχουν μια σαφής απάντηση και χωρίς ασφαλώς να τους δοθεί μια εναλλακτική λύση. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς χρήματα, οι οικογένειές τους επίσης. Και είναι μια υπόθεση η οποία αιωρείται και θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάρει θέση η κυβέρνηση και να δηλώσει, εν πάση περιπτώσει, ή τη στήριξή της ή τη μη στήριξη. Σωτήρη. Ακριβώς, και με αυτό που αναμένω λοιπόν είναι να γίνει αυτό που λες, να δοθεί μια ολοκληρωμένη λύση από την κυβέρνηση, το οποίο βέβαια αυτό που θα ικανοποιήσει τους εργαζόμενους θα ήταν η επαναλειτουργία των ναυπηγείων και να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους και σε κανονικό καθεστώς και όχι εκ περιτροπής εργασία. Αυτό που μας έλεγαν πριν από λίγο εδώ οι διαδηλωτές είναι ότι εργάζονταν μία μέρα την εβδομάδα και αυτοί χωρίς να αμείβονται. Ναι. Να σου πω επίσης ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιήσουν πορεία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο βεβαίως σχετίζεται άμεσα με τα έργα τα οποία αναλαμβάνουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, καθώς μέσω αυτού του Υπουργείου δεν έχουν πληρωθεί κάποιες συμβάσεις έργων και αυτός είναι ο λόγος που παραμένουν απλήρωτοι τόσο καιρό. Οπότε βεβαίως και οι διαδηλωτές εδώ αναφέρονται τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, όσο και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που τους αφορά άμεσα. Εν αναμονή λοιπόν αυτό μάλλον που τους ικανοποίησε είναι η απάντηση του Υπουργού ότι εκταμιεύτηκε ένα έκτακτο επίδομα που θα λάβει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, βεβαίως, Κιμ, αυτό δεν θα ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ. Και όπως καταλαβαίνεις, 1.000 ευρώ για ανθρώπους, οικογενειάρχες και περισσότεροι από αυτούς που παραμένουν απλήρωτοι επί 18 μήνες, δεν είναι και πολύ σημαντική βοήθεια για την κατάσταση. Είναι μια σταγόνα στο καυτό λάδι, ναι. Ακριβώς. Και εν αναμονή λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτή η συνολική λύση για το θέμα των ναυπηγείων που εξήγηλε τώρα πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε η εναμελής αντιπροσωπεία των ναυπηγών με τον κύριο Χατζηδάκη. Επίσης να σου πω και ότι οι φωνές τώρα που ακούγονται είναι μια νέα πορεία που γίνεται. Αυτή τη στιγμή φτάνουν και αυτοί από την Ομόνια και τώρα περνάνε μπροστά από το Σύνταγμα, θα καταλήξουν στη Βουλή. Ιδιωτικοί, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πούμε ότι απεργούν σήμερα, έχουν και αυτοί μια σειρά ετοιμάτων. Σε επόμενη μας σύνδεση θα πούμε και τα νεότερα. Μάλιστα. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα, μουσικό και μη, και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας. Πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματά μας για σήμερα και πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του govastileto.gr, του site με τη γυναικεία άποψη και το γυναικείο πάτημα, Αγγελική Στόγια. Σωστά, πολύ σωστά. Καλησπέρα και από το govastileto. Πρέπει να πούμε όμως, Αγγελική, τώρα επειδή είπα έτσι γυναικείο site, γυναικείο πάτημα, ότι είναι και πάρα πολλοί άντρες που διαβάζουν το govastileto.gr. Η αλήθεια είναι αυτή και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί όπως έχω ξαναπεί, οι άντρες μπορούν να μπαίνουν και να ενημερώνονται σε γυναικεία, αμιγώς γυναικεία θέματα, όχι όλα, και να ενημερώνουν με τη σειρά τους τις συντρόφους τους. Όχι αυτό μόνο αυτό. Εγώ να σου πω τώρα γιατί πιστεύω ότι μπαίνουν και πάρα πολλοί άντρες, γιατί θέλουν. Πώς ήταν η ταινία, ξέρεις. Τι? Να μας κατασκοπεύσουν, να δουν τα δυτικά μας. Για να μας μάθουν καλύτερα, δεν ξέρω.
κάτι. Εν πάση περιπτώσει, analyze this, analyze that. Μπα και μπορέσουν να μα καταλάβουν. Έτσι ακριβώς. Και καλά θα κάνουν, γιατί θα στείλουν πολλές απορίες. Και ασφαλώς τα θέματα ψυχολογίας ή οι τομείς όπως είναι το παιδί μου και αυτά που έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον και για τους άντρες και ασφαλώς τα αστρολογικά μας, τα οποία είναι και έτσι. Εμένα δεν ξέρω, μου βγαίνουν. Βγαίνουν πάρα πολύ και αλήθεια τα παρακολουθώ, γιατί και η αστρολογία είναι επιστήμη. Μην το περνάμε. Πάμε τώρα, θα ξεκινήσουμε βέβαια τώρα με ένα θέμα το οποίο είναι δυσάρεστο, αλλά το έχουμε εμείς έτσι ως ένα από τα πρώτα θέματα σήμερα στο govastileta.gr. Έχει να κάνει με την... με την εξομολόγηση του πρώην μέλους του θρυλικού συγκροτήματος Τερμίτες και έχει να κάνει με τον ξαφνικό χαμό του παιδιού του. Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο το κρατούσε καλά φυλαγμένο μόνο για τον ίδιο, κάτι το οποίο δεν το γνώριζα πολύ. Σήμερα όμως, θα το πω στη δημοσιότητα, βγαίνει η συνέντευξή του και η εξομολόγηση που έκανε ο ίδιος ο Αντώνης Μιτζέλος, πρώην μέλος του συγκροτήματος Τερμίτες, και μίλησε για τον ξαφνικό χαμό του γιού του. Σε ένα τροχαίο, Αγγελική. Ακριβώς. Πότε έγινε αυτό? Αυτό δεν το αποκαλύπτει. Δεν το διευκρινίζει. Όχι, ναι. Δεν το αποκαλύπτει. Ωστόσο, ο λόγος που το αποκάλυψε ήταν, η αφορμή μάλλον που το αποκάλυψε ήταν γιατί το συνέδεσε με το θέμα της απώλειας με μια μεγάλη καμπάνια στην Κύπρο που κράτησε 2 μήνες. Καθώς όπως λέει ο ίδιος, στην Κύπρο, η Κύπρος μάλλον, είναι το κράτος με τους περισσότερους θανάτους ανακάτοικο από τροχαία δυστυχήματα. Και μετά είναι η Ελλάδα, ε! Και μετά είναι ακριβώς η Ελλάδα που έχουμε περίπου 2.500 θύματα τον χρόνο. Ο ίδιος μιλώντας για την απώλεια του παιδιού του, είπε ότι έχει μάθει πλέον να ζει με αυτό. Οφείλω, λέει, να δεχτώ τα πράγματα ως έχουν. Υπάρχουν 2 επίπεδα για το πώς διαχειρίστηκε ο ίδιος την απώλεια αυτή. Είναι το ένα απίστο. Είναι το ανθρώπινο και το άλλο είναι το πνευματικό. Όσο ζεις, το κουβαλάς μαζί σου. Εντάξει, τραγικό, Αγγελική. Πολύ τώρα, τραγικό, τι να... όλοι, τι να πει κανείς, δεν χωράει κανένα σχόλιο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Απλά ας πούμε ότι εκείνος επέλεξε να δώσει, ας πούμε, δημοσιότητα στο θέμα αυτό. Επέλεξε να δώσει με αφορμή. Ή να το μοιραστεί, ας πούμε, καλύτερα να το μοιραστεί με τον κόσμο, εφόσον μάλλον έτσι, δεν ξέρω, προφανώς έχει περάσει ένα χύψη χρονικό διάστημα και είναι πλέον σε κατάσταση να το μοιραστεί, να το πει ακριβώς. Να άνθρωπο, να πούμε εκεί. Γιατί ο ίδιος, όπως λέει στη συνέντευξή του, κάνει δώρα, απέναντι στην ανθρωπότητα με τον δικό του τρόπο. Είτε στο να φτιάξει ένα ψωμί ακόμα, να φάει στον άνθρωπό του. Είτε να δημιουργήσει μουσική, μέσα από τη μουσική του δηλαδή, να δώσει τροφή στους ανθρώπους που και να τον αγγίξουν τα τραγούδια του, στους ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει έτσι δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους. Ναι. Συλλογιστική συνέντευξη και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο να την δημοσιεύσουμε και εμείς μέσα από το Govastileta. Ωραία. Οπότε υπάρχει η συνέντευξη αυτή μέσα στο govastileta.gr. Είναι ένα από τα πρώτα θέματα σήμερα που έχουμε ανεβάσει. Πάμε όμως τώρα στο πριγκυπικό ζεύγος, την Kate και τον William. Οι οποίοι από τη μία ετοιμάζονται πυρετοδός για την βάφτιση που θα έχει του γιού τους, του George, του νεοϊτού πρίγκιπα, η οποία θα γίνει τέλη του μήνα. Ωστόσο, από την άλλη, το ζευγάρι, μετά από 18 ολόκληρους μήνες, να το πούμε και αυτό, τελείωσε επιτέλους την ανακαίνιση του σπιτιού του. Αυτό μάλιστα, είναι το σπιτάκι που βλέπουμε. Ναι, αυτό είναι το σπιτάκι που βλέπουμε. Ένα φτωχικό, ένα καθημερινό σπίτι, ένα διαμέρισμα, θα λέγαμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Θέλω να γελάσω λίγο έτσι δυνατά, ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί θυμάμαι, όταν, καλά μου πεις τώρα τι μας νοιάζει εμάς εδώ, εμείς έχουμε τα δικά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτά είναι θέματα που δημοσιεύονται ανά τον κόσμο και συζητιούνται γενικά και όλος αυτός ο ντόρος γύρω από το γάμο του William και της Kate, θέλανε να δώσουν ένα τόσο low profile, τόσο χαμηλό προφίλ σε αυτά τα 2 παιδιά όταν έγινε ο γάμος του, τύπου ότι θα πάνε να μείνουν στο εργένικο σπίτι του William, ότι ανακαινίζουν μία πτέρυγα, δεν ξέρω εγώ τι, σε ένα τύπου κοτέτσι. Ή ότι πάνε κοτέτσι το λέω εγώ γιατί κότατς το λένε εκεί.
σε ένα εξοχικό, ας πούμε, και προσπάθησαν, ας πούμε, να περάσουν αυτή την εικόνα του έτσι πολύ απλού ζευγαριού που ζει με 700 ευρώ. Και ζουν, ας πούμε, με το μισθό που παίρνει ο Βίλιαμ από το στρατό, από το ναυτικό, που είναι. Σωστά, λοιπόν, και τελικά βλέπουμε ότι το διαμερισματάκι το Εργένικο είναι μία, δεν ξέρω, μία έπαυλης, ένα κάστρο. Για τα βαφτίσια κλείνεται ο Τζον Μποντζόβι για το πάρτι να τραγουδήσει, ο οποίος δεν έρχεται τζάπα. Και γενικά, ας πούμε, οι επιλογές δεν φαίνεται να είναι καθόλου έτσι συμβατές με τον, ακόμα και με το μέσο Άγγλο. Θα συμφωνήσω, αλλά αυτή η είδηση κρύβει και κάτι το φιλανθρωπικό. Μπορεί να γίνει ένα μεγαλειώδες πάρτι, ένα λαμπέρο πάρτι με καλεσμένο τον Τζον Μποντζόβι, όπως πολύ σωστά είπες, για να τραγουδήσεις το πάρτι της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Βίλιαμ. Ωστόσο, και επίσης να πούμε ότι ο κάθε καλεσμένος θα πληρώσει 5.000 λίρες. Ωστόσο, αυτά τα χρήματα θα πληρώσει. Δηλαδή, να εύχεσαι να μην σου έρθει πρόσκληση. Ένα πράγμα και αναγκαστείς να πας. Σωστό και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχει και το θετικό της υπόθεσης, που είναι ότι τα χρήματα τα συγκεκριμένα που θα δοθούν από τον κάθε καλεσμένο, ο οποίος τα έχει φυσικά να τα δώσει, θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Να μιλήσουμε τώρα λίγο έτσι. Αυτά γίνονται γιατί θέλουν να κάνουν ένα πάρτι υπερπαραγωγή, αλλά για να μην τους κράξουν. Κάνουν και αυτό για να πούνε ότι έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα και το κάνανε έτσι για να μαζέψουν τα λεφτά για το φιλανθρωπικό. Εγώ δεν αμφιβάλλω και για το φιλανθρωπικό έργο που μπορεί να προσφέρει το παλάτι, ας πούμε, ή το ζεύγος. Αλλά τώρα αυτά είναι και λίγο κλισέ. Η κυρία του κυρίου πρέπει να ασχοληθεί με τα φιλανθρωπικά και να γίνει, ας πούμε, η επόμενη Νταγιάννα. Δηλαδή, εντάξει. Δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω. Με κάλυψες απόλυτα. Τι να πεις. Κοίταξε. Εγώ δεν λέω. Πρίγκιπας είναι. Πρίγκιπισσα είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι ότι τέτοιο. Αλλά μην προσπαθούν να περάσουν, ας πούμε, στον κόσμο ότι ζουν έτσι απλά, σαν φοιτητές. Απλά έτσι, δεν ζουν. Ωστόσο, κάνουν κάποιες κινήσεις που δείχνουν ότι πάνε κόντρα στο πρωτόκολλο. Ας πούμε, οι πρώτες φωτογραφίες τραβήθηκαν από τους ίδιους με το γιο τους. Εντάξει, πιο νέοι είναι. Ακριβώς. Επίσης, διάβαζα πρόσφατα από τον ξένο τύπο, ενημερώθηκα και εγώ, ότι το ζευγάρι θα μείνει στο ίδιο πνευματομάτιο. Πρώτη φορά στα χρονικά συμβαίνει αυτό. Πριγκιπικό ζευγάρι να ζει, να μένει, να κοιμάται στο ίδιο πνευματομάτιο. Πλάκα κάνεις. Ναι. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία. Σπάτε το πρωτόκολλο. Ας βρούμε και κάτι θετικό στην όλη υπόθεση. Μήπως είναι πάρα πολύ μικρό το σπίτι και δεν έχει δεύτερη κρεβατοκάμαρα. Ναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις. Αν το βλέπεις από φωτογραφία, μπορεί να το δεις και μικρό. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στην κατηγορία υγεία, ένα εξαιρετικό θα έλεγα θέμα. Όχι, εγώ τώρα πήγαινα στο beauty, στην ομορφιά, γι' αυτό σου λέω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε στην ομορφιά και σήμερα το govasileo.gr σας δείχνει στις γυναίκες όλων των ηλικιών φυσικούς τρόπους για να μεγαλώσουν τις βλεφαρίδες τους, έτσι ώστε να έχουν εντυπωσιακό βλέμμα. Δύο και ποια γυναίκα δεν θέλει να έχει έντονο εντυπωσιακό βλέμμα και εμείς εδώ δίνουμε τα tips. Ακριβώς. Με φυσικούς τρόπους. Λοιπόν, με δύο απλές κινήσεις, με δύο βασικά φυσικά υλικά, μπορούμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ξεκινάμε, το πρώτο είναι το ελαιόλαδο. Διότι το ελαιόλαδο, ως γνωστόν, κάνει θαύματα γενικώς στην υγεία του ανθρώπου, αλλά και στις βλεφαρίδες, καθώς ενυδατώνει το δέρμα και βοηθά στο να δείχνει περιοχή των ματιών πιο νεανική. Και τι πρέπει να κάνουμε, να βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στα βλέφαρα κάθε βράδυ και να κάνουμε λίγο μασάζ στην περιοχή των βλεφαρίδων. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε, άμα δεν μας αρέσει τόσο πολύ αυτή η επιλογή, μπορούμε να επιλέξουμε μία βαζελίνη. Βάζουμε λίγο βαζελίνη, η οποία θρέφει πάρα πολύ τις βλεφαρίδες, σε πολύ μικρή ποσότητα, την τρίβουμε με τα δύο δάχτυλα για να αραιώσει και στη συνέχεια την απλώνουμε στη ρίζα. Αυτός είναι επίσης ένας άλλος τρόπος και πάντα και οι δύο τρόποι είναι το βράδυ πριν κοιμηθούμε, έτσι. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να δράσει όλο αυτό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Λοιπόν, ανακαλύψαμε το μυστικό αδυνατίσματος του Άγγελου της Victoria Secret. Ξέρετε, είναι αυτές οι εντυπωσιακές γυναίκες που παρελάσουν έτσι στην πασαρέλα, οι μη γυμνές με πολύ εντυπωσιακά ισόρουχα, το οποίο ισόρουχα δεν τα λες γιατί κάποια από αυτά είναι, ξέρω εγώ, με μπριγιάν όλα και δεν ξέρω εγώ τι, με πέτρες, με. Αμύθι της αξίας.
Λοιπόν, ένα από αυτά τα πολύ γνωστά μοντέλα από τους αγγέλους της Victoria's Secret είναι και η Miranda Kerr. Η Miranda Kerr, αγαπημένη Miranda Kerr και σύζυγος του Orlando Bloom και μητέρα ενός αγοριού, αποκάλυψε το προσωπικό της μυστικό σχετικά με το αδυνάτισμα. Πώς έχασε δηλαδή τα περιτά κιλά της εγκυμοσύνης, αυτά που πήρε τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θέλω έτσι λίγο απλά να αναφέρουμε τι είναι αυτό και μετά μπορείτε εσείς να μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε για να γίνετε σαν τη Miranda Kerr. Ακριβώς. Όντως και εμένα έτσι μου άρεσε πολύ αυτό, να μπείτε να το διαβάσετε. Είναι το λάδι καρύδας. Ακριβώς. Και εμείς εξηγούμε μέσα στο govastileto.gr στην κατηγορία beauty, ναι, το πώς πρέπει να εφαρμόζεται αυτό το λάδι καρύδας. Ακριβώς. Και έχει και ωραία μυρωδιά. Εμένα μου αρέσει. Στη μαγειρική, ακόμα και στο τσάι. Ακριβώς. Λοιπόν, επίσης μας έχεις ετοιμάσει ένα θέμα το οποίο θα το πούμε τώρα πολύ γρήγορα γιατί δεν προλαβαίνουμε να το παρουσιάσουμε. Αν μπορεί κανείς να εκπαιδεύσει την διέστησή του και να ενεργοποιήσει έτσι σωστά το ένστικτό του. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό είναι ναι, μπορεί να εκπαιδευτεί το ένστικτο και η διέστηση και να έχουμε έτσι δυνατό να δυναμώσουμε το ένστικτό μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που παρουσιάζονται μέσα από ένα κείμενο, ένα άρθρο ειδικού που μας δείχνει όλους τους τρόπους, όλα τα βήματα για να το αναπτύξουμε. Θα σας πω δραματικά δύο έτσι, πολύ ωραίους τρόπους που μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, όπως να σκεφτούμε ένα άτομο που μας... μάλλον να φέρουμε στο μυαλό μας ένα άτομο που μας έχει προκαλέσει ανία, να πάρουμε το πρόσωπο που αγαπάμε περισσότερο, να το φέρουμε στο μυαλό μας σαν εικόνα, να διαλέξουμε ανθρώπους στη ζωή μας. Τώρα όλα αυτά είναι πολύ επιγραμματικά. Ναι, θα τα διαβάσουμε. Αυτά σε ποια κατηγορία βρίσκουμε το θέμα αυτό, Αγγελική? Το βρίσκουμε στην κατηγορία ψυχολογία, ψυχολογία και στην υποκατηγορία το ήξερες. Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο govastileto.gr για σήμερα και ετοιμαζόμαστε να ανεβάσουμε πολύ ωραία θέματα. Ακριβώς. Και γι' αυτό θα σε αποδεσμεύσω κιόλας για να τα δούμε σύντομα στο site. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 12. Infotainment. Μέχρι τότε να είστε καλά.